Οι εκδόσεις εκ προημίου το Σάββατο το απόγευμα στο Μπουσουλοπούλιο Θέατρο παρουσίασαν το νέο βιβλίο του Οδυσσέα Κουμαδωράκη που έχει ως τίτλο «Σταχνάρια του χθες». Μετά την επιτυχημένη έκδοση «Άγνωστο Πολυδίψιον», ο φιλόλογος συγγραφέας Οδυσσέας Κουμαδωράκης μας παραδίδει άλλο ένα πόνημά του με τίτλο «Σταχνάρια του χθες». Το βιβλίο αυτό έρχεται να προστεθεί και να εμπλουτίσει την ήδη σημαντική σειρά των ερευνητικών βιβλίων των εκδόσεων εκ προημίου. Οι ιστορικές αναδρομές που φτάνουν καμιά φορά μέχρι την αρχαία μυθολογία και η εικόνα μιας κοινωνίας φτωχής αλλά υπερήφανης με αρκετά λαογραφικά, οικονομικά και άλλα στοιχεία συνθέτει το πνευματικό προϊόν μιας επίπονης και δημιουργικής αναζήτησης τριών χρόνων. Κάθε παραδοσιακό επάγγελμα έχει την ιστορία του και πολλά μαζί διαμορφώνουν τον ιστό της κοινωνίας μιας παλιότερης εποχής όπου τα τεχνολογικά δεδομένα και το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων ήταν χαμηλού επίπεδου. Αυτό είναι το αντικείμενο του βιβλίου για το οποίο απόψε θα μας μιλήσουν η Μαρία Φελιώτη, κοινωνική ανθρωπολόγος, επίκουρος καθηγήτρια του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου, ο φιλόλογος Γιώργος Στασιάς και ο συγγραφέας. Με τον Οδυσσέα γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, είναι κουμπάρος μου, είναι ένας άνθρωπος πολυγραφότατος και όχι μόνο για αυτά που έχει δημοσιεύσει. Αγάπησε με πάθος τον τόπο μας. Και θέλω να πω ότι κάποτε όταν ξεκινούσα τις αναζητήσεις για να δούμε πού θα πάει αυτός ο τόπος, κάποιος που πιθανόν ίσως στο πίσω μέρος του μυαλού του ήθελε να με απογοητεύσει, δεν ήταν από εδώ, μου είπε, μας λέει συνέχεια για το Άργος, για το Άργος, για το Άργος. Πες μου την πόλη σου, πόσους ζωγράφους, ποιητές, λόγιους έχει βγάλει, για να σου πω το επίπεδο και γιατί ασχολείσαι. Εκείνη την ώρα σταμάτησα για λίγο και είπα ότι πρέπει να έρθουμε πάρα πολύ κοντά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν να φυλακίσουν σε ένα βιβλίο όλα εκείνα του χθες, στοχασμούς για το αύριο και να κάνουν και να λαμπρύνουν περισσότερο τον τόπο μας. Οδυσσέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ για αυτό που εκφράζω, για όλο αυτόν τον τόπο, για όλα αυτά που κάνεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να συνεχίσεις έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα αρκετά μεγάλο βιβλίο. Αναφέρεται στην παλιά ζωή και στα παραδοσιακά επαγγέλματα. Ποια ήταν η αφορμή για αυτό το οποίο γράψατε? Να σας πω, ήταν κάτι που με εξέφραζε. Διότι προέρχομαι από μια αγροτική οικογένεια και αυτή την παλιά ζωή την έχω ζήσει από μικρός. Και πιστεύω ότι μπόρεσα να μαζέψω αρκετά στοιχεία, αλλά το βιβλίο βασίζεται κυρίως σε συνεντεύξεις. Μάλιστα. Διότι εγώ είμαι ξενομερίτης. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κρήτη. Και δεν ήταν δυνατόν όλα αυτά τα στοιχεία εντοπιότητας να τα βρω χωρίς τη βοήθεια πολλών φίλων συμπολιτών. Έτσι βλέπουμε ότι πολλοί φίλοι, συμπολίτες, αργοί και όχι μόνο του Άρους αλλά και της ευρύτερης περιοχής και του Ναυπλίου και από κάποια άλλα χωριά, από το, ξέρω εγώ, από το Λιγουριό, και από το Χιλιομόδι, αν θέλετε, από τον Αχλαδόκαπο, με βοήθησαν πάρα πολύ. Επομένως είναι προϊόν μακράς. Ναι. Ναι, ναι. Και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους σήμερα στην εκδήλωση αυτή. Συμφιλίζοντας αναγνώσεις τις σελίδες, τι θα βρει δηλαδή μέσα, πάρτε μας έτσι δύο παραδείγματα. Τι να πρωτοθυμηθώ, ας πούμε, τους βιοτέχνες εφαντουργούς ή τους βιομήχανους εφαντουργούς. Μνημονεύω και τις επιχειρήσεις και τα ονόματά τους όλα αυτά. Και αυτά βέβαια δεν μπορούσα να τα ξέρω. Αυτά τα βρήκα ύστερα από πολλή προσπάθεια και από πολλές κουβέντες με πολλούς ντόπιους. Και ελπίζω ότι τα κατάφερα. Να είδαμε τι θα πούνε και οι συγητές. Εγώ πάντοτε ήμουν αυστηρός με τον εαυτό μου. Δηλαδή από τότε που ήμουν μαθητής έπαιρνα πολύ μεγαλύτερους βαθμούς από αυτούς που υπολόγιζα. Ήμουν πάρα πολύ αυστηρός πάντοτε με τον εαυτό μου και δεν ήξερα αν θα έπρεπε, ας πούμε, να το συνεχίσω το βιβλίο, διότι κάποια στιγμή ένιωσα και απογοητεύσεις. Αλλά τελικά νομίζω ότι είχε κάτι το καλό. Ελπίζω ότι οι αργίτες, ιδιαίτερα οι αργίτες, θα το βρουν
θα το βρουν πολύ ενδιαφέρον. Έχει πάρα πολλά λαογραφικά στοιχεία, κοινωνικά στοιχεία, οικονομικά στοιχεία, ιστορικά στοιχεία και ελπίζω ότι θα πάει καλά. Αυτή η παλιά ζωή είχε μια άλλη ομορφιά. Και όσοι την έχουν ζήσει αυτή την παλιά ζωή, οι άνθρωποι της ηλικίας μου και μερικοί άλλοι μεγαλύτεροι από μένα, την αναπολούν με νοσταλγία. Ασχέτως αν ήταν μια δύσκολη και στερημένη ζωή. Η βραδιά σαφώς η σημερινή είναι τιμητική στο συγγραφέα. Στον Οδυσσέα το Κουμανδωράκη, που είχα την ευτυχία να εκδώσω το δεύτερο του βιβλίο, το πρώτο από ό,τι θυμόμαστε είναι το Άργος των Πολυδίψεων. Ήταν μια επιτυχημένη έκδοση, έκανε πάρα πολλές πωλήσεις και διευρύνθηκε και εκτός των ορίων της Αργολίδας και συνεχίζει να πουλάει. Το ίδιο ευελπιστούμε και για αυτό το βιβλίο που μέχρι τώρα έχουμε ενδείξεις από τις τοποθετήσεις που έχουν γίνει σε κεντρικά βιβλιοπωλεία της Αθήνας και περιχώρων τέλος πάντων και η ζήτηση είναι στα πλαίσια που εμείς προσδοκούσαμε. Είναι ένα πόνημα εξαιρετικό με θεματολόγιο ερευνητικό γύρω από λαογραφία με αρκετά στοιχεία ιστορικά, λαογραφικά, ιστορικά και οικονομικά. Δηλαδή αυτή είναι η πρωτοτυπία του βιβλίου. Τέτοια βιβλία έχουν κυκλοφορήσει πολλά που αναφέρονται στα παλιά επαγγέλματα παραδοσιακά. Ο Οδυσσέας κατάφερε και συνδύασε όλα αυτά που είπαμε. Ήταν μια κοπιώδης έρευνα, διήρκησε περίπου 3,5 χρόνια. Παρακολουθούσα βήμα-βήμα αυτή την έρευνα του Οδυσσέα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τελικά τελεσφόρησε. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν παράγοντες και συνεργάτες για αυτή την έκδοση. Θα πρέπει να υπάρχει στη βιβλιοθήκη κάθε αργείου. Σαφώς. Τα βιβλία με τα οποία ασχολούνται τέλος πάντων οι εκδόσεις εκ προημίου, είναι πάντα ερευνητικά βιβλία, ιστορικά και κάνουν καταγραφές, είτε ιστορίας, είτε λαογραφίας, αρχιτεκτονικής. Αυτά φαντάζομαι ότι βοηθούν και μαθητές και φοιτητές και διάφορους ερευνητές για περαιτέρω μεταγενέστερες έρευνες. Σαφώς και θα έπρεπε να μπει σε όλες τις βιβλιοθήκες.